Πώς είσαστε? Καλά είμαστε. Καλά είμαστε εσείς. Καλά. Πώς κύλησε αυτή η εβδομάδα για εσάς? Κύλησε γρήγορα, κυλήσαμε πάρα πολλές ώρες πρόβα. Με μια δοκιμασία που μας περιμένει τώρα και που χορεύαμε διάφορα, σε διάφορους ρυθμούς. Και με το Foxtrot, με musical. Ωραίο το Foxtrot, σου πηγαίνει κι αυτό. Ωραίο είναι. Είχες πει την προηγούμενη εβδομάδα ότι το Βιενέζικο Βάλς είναι ο αγαπημένος σου χορός. Μήπως τώρα με το Foxtrot αλλάξαμε λίγο γνώμη? Αν κάποτε χόρευα κάτι δημόσια, δεν το ξέρω για το dancing. Αυτό θα ήταν musical. Και έτσι αυτή την εβδομάδα μου την έκανε τη χάρη Μαρία. Και χορέψαμε musical και Foxtrot και jazz και όλα αυτά. Μαρία, πόσο δυσκολευτήκατε με το τσα-τσα-τσα που έρχεται? Αρκετά. Γιατί όντως είναι χορός στα τυφλά. Δεν ξέρουμε το τραγούδι. Το καλό είναι ότι ο Σπύρος έχει ρυθμό. Οπότε δεν θα έχουμε ιδιαίτερο πρόβλημα, ελπίζω, με το τραγούδι που δεν θα το έχουμε ξαναδοκιμάσει. Αλλά είναι δύσκολη σαν δοκιμασία. Έχεις περισσότερο άγχος εσύ ή ο Σπύρος? Νομίζω ότι όντως ακόμα δεν έχουμε. Εκείνα τα 20 λεπτά θα ξεκινήσει πάρα πολύ άγχος. Εκείνα τα 20 λεπτά. Ναι, εκεί πίσω θα δούμε. Εκεί πίσω. Θα το δούμε κι εμείς. Θα το δείτε κι εσείς. Θα γίνει όλα έτοιμα. Να, ήδη τώρα βλέπουμε τον Νίκο και την Αναστασία που κάνουν πρόβα. Ξέρεις, Σπύρο μου, δεν ξέρω πώς να σου το πω, αλλά σήμερα η Κρητική Επιτροπή είναι λίγο αυστηρή. Όχι, δεν θα πάτε στον Αργύρι, πρέπει να τους ακούσουμε, αλλά είναι λίγο αυστηρή. Ωραία, πολύ δεν κάτσαμε εδώ, θα φύγετε και εκτός χρόνου. Δεν γίνεται. Θα ξεκινήσω με το Φωκά. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, Φωκά. Σπύρο μου, καλησπέρα. Ήταν πραγματικά μια πάρα πολύ όμορφη χορογραφία, με ύφος, με ατμόσφαιρα. Σαφώς πρέπει, εκτός από τα frame που μπορεί να έχουμε σαν ζευγάρι, πρέπει να συνηθίσεις σε όλη τη διάρκεια της χορογραφίας να μην αγχώνεσαι και να κρατάς κάτω τους ώμους, την πλάτη σου κρατημένη ωραία. Κάνει η κοπέλα ένα ακροβατικό, πρέπει να προσέξεις τη στάση του σώματος όταν την κρατάς. Ή ο Φρεντ Αστέρ χρησιμοποιούσε όλα αυτά τα αντικείμενα, τα παγκάκια, τα άλλα για να χορέψουμε, μας το θύμισες πάρα πολύ ωραία. Αλλά όλα αυτά είναι σαν να μην υπάρχουν όταν χορεύονται. Δεν πρέπει να τα λαμβάνουμε υπόψη μας. Πρέπει να είναι πιο ανάλαφρα. Παρ' όλα αυτά όμως ήταν μια πολύ όμορφη εμφάνιση και παρόλο που χάσατε τη χορογραφία, δεν ήταν από τις καλύτερες σας χώρες. Ευχαριστώ. Χάθηκε η χορογραφία. Ευχαριστούμε. Αλλά σημασία έχει ότι συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε και με την κυρία Δανδουλάκη. Θα έλεγα, ναι, πραγματικά είναι πολύ ωραία η χορογραφία. Θα έλεγα επάνω σε αυτό που είπε ο Φωκάς, δεν ήταν από τις καλύτερες, δεν είναι ίσως η καλύτερη, γιατί έχετε κάνει πολλές καλές. Είχε στυλ, δεν ξεχνιότανε, όταν σας παρακολουθούσα, δεν ξεχνιόμουν μέσα στο συνέστημά σας. Ήταν ένα διακοπτόμενο συνέστημα. Αυτό δεν ξέρω πώς να τοποθετήσω ακριβώς σε λέξεις, σαν να εμπαίνατε και μετά να ξαναβγαίνατε, σαν να υπήρχαν κάποια κενά. Αυτό ήταν η δική μου η αίσθηση. Ήταν μια καλή εμφάνιση, αλλά όχι η καλύτερη που έχετε κάνει. Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε. Και θα κλείσουμε με τον Γιάννη. Συμφωνώ απόλυτα με τους συναδέλφους. Αυτό που ήθελε να πει ο Φωκάς, ότι όλα τα βοηθητικά και εξωγενή στοιχεία θα έπρεπε να είναι διάφανα σε εμάς που βλέπουμε. Αλλά δυστυχώς τα παρατηρούσαμε πάρα πολύ. Με αποτέλεσμα η Γιάννη να νομίζει ότι υπάρχει μια διακοπή στο συνέστημα. Λέω τα ίδια, προσπαθώ να συγκεράσω τις δύο. Όχι, απλά θέλω να πω κάτι άλλο. Με συγχωρείτε να κάνω μια μικρή παρένθεση. Είδαμε ένα εφτάρι σήμερα από εσάς. Θα ξεκινήσω στον πληθυντικό πια. Είδαμε ένα εφτάρι σήμερα από εσάς και είχαμε να το δούμε πολλές εκπομπές τώρα το 7. Ξέρετε, η παραγωγή δεν μας έχει ζητήσει, κυρία Μακρυπούλια, κάποιο συμβόλαιο πότε θα βλέπουν εφτάρια ή εξάρια. Πολύ πιθανό να δείτε και ένα εξάρι. Συγγνώμη, να πω κάτι. Δεν τρως καλύτερα σήμερα παρά να μιλάς. Γιατί? Ας το καλύτερα. Γιατί μου το λες αυτό? Γιατί μέχρι τώρα. Θέλω να πω, εκτός αν η Ζέτα ξέρει, δεν σημαίνει ότι όσο προχωράνε τα live πρέπει να είμαστε πιο πάνω σε βαθμολογία. Συμβαίνουν και στραβοπατήματα ή υπάρχει πίεση ψυχολογική σε κάποιους ανθρώπους που λειτουργεί λίγο ανασταλτικά. Δεν αναφέρομαι εδώ πέρα, εξάλλου αναφέρεσαι και στις τρεις κριτικές που έχουμε κάνει. Εγώ πιστεύω ότι ψύχρεμα όταν θα δεις το βράδυ ξανά το ζωντανό, θα δεις ότι έχουμε δίκιο. Ναι,
Όχι, απλώς αυτό που ήθελα να μάθω και έχετε πέσει όλοι να με φάτε είναι ότι ξαφνικά βλέπω ότι είσαστε πολύ πιο αυστηροί, βλέπω ότι επέστρεψε το 7, φυσικά έχετε δικαίωμα να το βάλετε το 7 και το 6 και το 5 και το 3 και το 1 που δεν έχουμε δει ποτέ. Ιδέες, έτσι. Αλλά ήθελα να μάθω εάν όλο αυτό στηρίζεται στο ότι έχουμε προχωρήσει, ας πούμε, κοιτάτε κάτι που μπορεί στο πρώτο live να το αφήνατε να περάσει. Μα σίγουρα πλησιάζουμε στο ημιτελικό και σαφώς οι απαιτήσεις είναι πολύ αυξημένες από όλους. Και τώρα έχουν και δύο χορογραφίες και μάλλον ο χρόνος έχει μοιραστεί και δεν έχουν προλάβει να κάνουν όλα τα τεχνικά. Τα παιδιά μπορεί να χωρούνται λίγο παραπάνω γιατί είναι... σαφώς είναι πιο δύσκολα τα πράγματα και ο χρόνος πιο πιεσμένος για αυτά που ετοιμάζονται, αλλά το αποτέλεσμα μετράει πάντα. Το αποτέλεσμα λοιπόν δεν ήταν αυτό που θα μπορούσε να είναι με το Σπύρο και την πανέμορφη Μαρία. Ωραία. Λοιπόν, πάμε να δούμε τη βαθμολογία σας. Πάμε. Σας ευχαριστούμε πολύ.